Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των Περιπρές επιστρέφει μετά από μια παρένθεση της Παρασκευής και μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με αγώνες, με τακτικές, με προπονητές να δυσκολεύονται, με πρωτιές να αλλάζουν χέρια, με πρωτιές να σιγουρεύουν, με τα πάντα. Ξέχασα τίποτα. Φτάσω. Τα πιο γεμάτα τη σεζόν ήταν νομίζω. Τάσου Παναγιωτήδη. Τάσου Παναγιωτήδη. Τάσου Παναγιωτήδη, Γιώργο Ζέρβα. Δεν έχω κάνει εξαρτά μου αλληφορά στα ονόματα έτσι. Γιώργο Παναγιωτήδη, Τάσου Ζέρβα, Αντώνη Σακαλέα στα μικρόφωνα. Και το δύσκολο είναι να αποφασίσουμε πού θα ξεκινήσουμε. Γιατί μετά ξέρει, άμα πάρει μπρο, θα τσουλήσει. Δεν υπάρχει. Πάλι θα κοιτάμε το ρολόι και θα λέμε πότε πήγε τρει. Γιατί μέχρι τι τρει είμαστε μαζί. Λοιπόν, στην Ευρώπη είχαμε δύο κορυφαίε να αλλάζουν χέρια. Στην Γερμανία και στην Αγγλία. Ήδη σαν να ακούω κάποιον να λένε εντάξει, θα γινόταν γι' αυτό. Ή εντάξει, καλά να πάθουν. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Έχει δρόμο πολύ. Έχει δρόμο πάρα πολύ. Το θέμα. Και έχουν και τα παιχνίδια του Champions League τώρα. Επίσης παιχνίδια υψηλής έντασης. Επομένως πρέπει η συγκέντρωση να είναι και η ίδια και στα παιχνίδια του Champions League και στο πρωτάθλημα που. Πρέπει να μην χάσουν βαθμούς ούτε City ούτε Liverpool. Και ποιος μου λέει ότι Liverpool και Dortmund, που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα και έτσι δύο έτσι, να αποκλειστούν. Η Dortmund νομίζω ούτε μπορεί να θεωρούμε ήδη αποκλεισμένη. Θα κάνει 4-0 λες κόντρα στην Tottenham. Με την Tottenham παίζει. Ναι, σωστό. Επίσης εκεί στο Dortmund πιάνουν κάποιους ρυθμούς που δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όταν ξεκινάνε και παίζουν κανονικά, μπορούν να λέξει 4-0 ένα ημίχρονο και να λες πότε έβαλαν 4 γκολ. Εκεί λίγο έχουν ένα μητροπούκαλο ώρες. Στην Ελλάδα είχαμε πολύ σημαντικό βήμα για ΠΑΟΚ και Άρη για να πετύχουν τους στόχους τους. Ο Μεν ΠΑΟΚ και την πρωτιά ο Δε Άρης για την Ευρώπη. Τι σου έμεινε, Αντώνη, περισσότερο έτσι σαν από όλα τα μάτς που είδες το Σαββατοκύριακο? Που λες ότι αυτό ο Σαββατοκύριακο κρατάω αυτό. Τι μου έμεινε? Το πόσο... έτσι πόσο σκέφτηκα, μ' αρέσει πώς θα ακουστεί. Το πόσο διάλεξαν ξεκάθαρα θεσμό χωρίς να μπορέσουν να κρατήσουν σχήματα η Real και η ΑΕΚ. Και η Real και η ΑΕΚ. Ναι. Στη Real θα συμφωνήσω. Στην ΑΕΚ θα διαφωνήσω. Γιατί δεν πιστεύω ότι διάλεξε, απλά είναι αυτή η ΑΕΚ. Δεν γίνεται όμως το καλύτερό της. Η Real λες είναι καλύτερη φέτος δηλαδή από αυτό που έριξε το Σάββατο. Για την ΑΕΚ. Δεν γίνεται το καλύτερό της και το χειρότερο της παιχνίδι φετινό. Το καλύτερο και το χειρότερο. Να απέχουν τόσο πολύ. Να έχουν απόσταση 5 ημερών. Ναι. Την ΑΕΚ την Τετάρτη, επειδή το λέγαμε. Την έκανε να φαίνεται τόσο καλύτερη ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν κατέβηκε ποτέ να παίξει. Και έτσι Άρης, την έκανε πολύ κακή ο Άρης. Ο Άρης είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι. Εγώ αυτό κρατάω. Κρατάω την παρουσία του Άρη στο Σαββατοκύριακο, την παρουσία του Άρη μέσα στο παιχνίδι. Πιστικός, αποφασιστικός. Γιατί δεν ξεκίνησα από αυτό? Γιατί είχα στο μυαλό μου πιο πιθανό το να δω έναν Άρη βελτιωμένο. Να συνεχίζει δηλαδή την βελτίωση την αγωνιστική παρά να δω μια ΑΕΚ τόσο πολύ ναι. Τόσο πολύ να βλέπει ότι δεν της πηγαίνει το μάτς και να λέει ό,τι γίνει κάτι κάνουμε εμείς που είμαστε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό είναι που μου φάνηκε στα βλέμματα που δώσουν. Εμείς που είμαστε στον αγωνιστικό χώρο μπήκαμε αυτοί οι 11, μπορούμε να ξαναβερθούμε ποτέ μαζί σε παιχνίδι. Με τη λίγη δυσκολία που τους έβαλε ο Άρης, φάνηκε ότι η ΑΕΚ είναι γυμνή. Δηλαδή το τόσο που δεν μπορούσαν να κάνουν σε εισαγωγικά τίποτα, να το πούμε έτσι, να παίξουν, να ακολουθήσουν ένα πλάνο κτλ. Για μένα πιστώνεται φυσικά στο ότι ο Άρης είναι σε ένα πολύ καλό φεγγάρι και έχει πίστη και συγκέντρωση στο πλάνο του. Και αυτό νομίζω ότι και εμείς Αριπρές είναι που δείξαμε ότι από την αρχή δεν πρέπει να φύγει ο Παντελίδης, όταν στον Άρη λέγανε συνέχεια να απομακρυνθεί και τα λοιπά, επειδή δεν συνάδει με την οτροπία μας να αποχωρεί ένας προπονητής τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα, χωρίς να έχει δείξει τίποτα. Να δεχτώ την αποχώρηση του Ερέρα, γιατί δεν του ταιριάζει στην. Στη φιλοσοφία. Μπορεί να ταιριάζει στο πρωτάθλημά μας ο άνθρωπος, έτσι. Μαζί σου. Αλλά να δεχτώ ότι ταιριάζει στη φιλοσοφία ένας προπονητής
που δεν έχει προλάβει να δείξει τη φιλοσοφία του. Αυτό πάει. Ναι. Εγώ ξέρω γιατί το λέω αυτό. Γιατί και μεσοβδόμαδα, με συγχωρείτε που σου διακόπτω, με το, την Τρίτη με τον Ατρόμητο, κατευθείαν πήγαν οι διθυράμβοι για τον Χιμένεθ. Δεν είναι τα πράγματα τόσο στον άκρο. Για τους διθυράμβους, επειδή την ξέρω καλά αυτή τη δουλειά, θεωρώ απλά η ΑΕΚ το έχει ανάγκη αυτό. Ξέρετε τι μου έκανε επίσης πολύ εντύπωση. Συμφωνώ σε όλα όσα λέτε για την παρουσία του Άρη, που ήταν εξαιρετικός. Νομίζω έκανε το καλύτερο του παιχνίδι φέτος ο Άρης. Και γενικότερα αυτή την περίοδο είναι στα καλύτερα του σεζόν. Και ο Παντελίδης, αυτό που είδαμε το Σάββατο, είναι... έπιασε νομίζω το 9 ή το 10 σε αυτό που θέλει να παίξει τον Άρη. Μου έκανε εντύπωση το πώς η ΑΕΚ είχε ένα τόσο κακό πρώτο ημίχρονο και μπαίνει στο δεύτερο και δεν έχει αλλάξει τίποτα ο Χιμένεθ. Δηλαδή είχε την ίδια ακριβώς κακή εικόνα μετά από ένα τόσο κάκι στο 45 λεπτό. Βγαίνει από τα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο και είναι επίσης τόσο κακή. Δεν κάνει τίποτα, καμία αντίδραση. Δεν απλά οι παίκτες, ό,τι και αν άκουσαν, είτε 10 λεπτά ομιλία είτε βλέμμα του Χιμένεθ, δεν είχαν δύναμη, τρόπο σκέψης, τρόπο δράσης. Παραδόθηκαν όχι τόσο στην ανωτερότητα του αντιπάλου, όσο στη δικιά του αδυναμία. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς όπως το λες, Αντώνη. Δεν μου βγαίνει τίποτα. Άστο. Θα λήξει το παιχνίδι, θα μπούμε μέσα. Να λήξει. Μα αυτό είναι ο άλλο. Υπήρχε ένα πεινασμένο στο παιχνίδι και ένα ο οποίο ήταν αδιάφορο. Ξεκάθαρα, ναι. Και εστίασε περισσότερο στην ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ πήγε σε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα την οποία, δεν το λέω με αρνητικό τρόπο, αλλά όλοι την έμαθαν. Η ΑΕΚ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης έβαλε ένα συγκεκριμένο κουστούμι στη Τούμπα, του πήγε πάρα πολύ καλά βάσει αποτελέσματος, του πήγε πάρα πολύ καλά και βάσει εικόνας. Και ας μην το παίρνουν το αποτέλεσμα. Βάσει χαρακτηριστικών. Ακριβώς. Δεν θα αντιμετώπιζε κάποιον Άρη ή μια ομάδα η οποία... θα αντιμετώπιζε μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης, γιατί αυτόν έμαθε και αυτόν θα αρχίζει να εμπιστεύεται. Και δεν είχε κανέναν τρόπο αντίδρασης. Κανέναν, τον παραμικρό. Κάτι διαφορετικό. Κάτι να πεις. Δεν είχε πλάνο η ΑΕΚ που της πήγε λάθος. Και φαίνεται αυτή η σύγχυση νομίζω και στο ότι ξεκινάει με τον Μπακασέτα. Τον αλλάζει η μεριά. Προσπαθεί να τον βάλει. Δηλαδή, ανά 30 λεπτά άλλαζε και κάποιος παίχτης τη θέση του μέσα στο γήπεδο. Ούτως ώστε να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Το μάτς του Άρη ήταν από αυτά που θυμάμαι ο πατέρας μου πήγαινε μικρό στον Ολυμπιακό Βόλου. Με σκουντούσε καμιά φορά όταν εγώ άρχισα να τρίβω το φελιζόλι να βαριέμαι και μου έλεγε: Έλα, Αντώνη, έλα, δες, μυρίζει. Το καταλάβαινε ότι θα μπει κόλλο που έρχεται. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και λίγα ήταν τα αυτή η αίσθηση ήτια το ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Κάτι φορά. Και ο Άρης τον γκολ το έψαξε. Με διαφορετικούς τρόπους. Με τον αγαπημένο του. Με τη στημένη μπάλα, με το Ματίγιο. Με τα χτυπήματα του Ματίγιο. Λες και έχει χέρια. Χρειάζεται ένα βίντεο το Repress να ετοιμάσει, νομίζω, για τα στημένα του Άρη με το Ματίγιο εκτελεστή σε όλα. Λες και έχει χέρια. Δηλαδή είναι ο ορισμός συμμαχηριάς. Εκεί που πάει, δεν αφήνει τον φύλακα να βγει. Εκεί που πάει, όποιος και να την ακουμπήσει, θα έχει πρόβλημα. Γιατί δεν είσαι σίγουρος ότι θα διώξεις. Για να διώξει πρέπει να λειτουργήσει σαν τερματοφύλακας, ένα παίκτη δίπλα στον τερματοφύλακα αμυντικό και να βγει προ την μπάλα. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Και όπως μας είπαν και τα παιδιά, οι υπόλοιποι συνεργάτες του Repress, ότι ο χρόνος αντίδραση του τερματοφύλακα είναι πολύ μικρός, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να βγει. Ναι. Είναι τόσο δυνατό το χτύπημα που δεν έχει χρόνο να βγει, αλλά θα κοιτάει και τα καθαρά στην τύχη. Το μόνο που έχει αντανακλασικά, αν πάει μπάλα στην εστία και προλάβει να κάνει μια. Ακριβώς, ναι. Ενστικτόδια απόκριση. Μια αντίδραση. Ναι, σαν αυτή του Λένου. Εντάξει. Ήταν η απόκριση τη σεζόν, λέτε. Μια από τις καλύτερες, σίγουρα. Η δεύτερη. Η πρώτη βγαίνει. Η δεύτερη που σηκώνεται ενστικτοδός και βγαίνει. Σε αυτή τη δεύτερη, για να την ανοίξω και να την κλείσω πάνω για να πιστέψουμε στον Άγιο, γιατί θα πάμε στο παιχνίδι αυτό. Έχω την εντύπωση ότι αν μετρούσαν αντίδραση, θα ήταν από αυτές που στο στίβο δίνονται άκυρες. Που είναι στα όρια του 0,3 δευτερόλεπτα, τα 300 χιλιοστά. Ναι, θα έλεγαν όχι, άκυρο. Δεν γίνεται αυτό. Απλά έβαλε το χέρι σου εκεί, ξεκίνησε να το βάζει και πήγε μπάλα. Άσε μας. Λοιπόν, για να γυρίσω στον Άρη, έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο έψαξε τον γκολ ο Άρης δεν ήταν ένας. Δεν ήταν ότι ο Άρης πίεσε. Όχι πίεσε, περίμενε στη μεσαία γραμμή, κλείδωσε την ΑΕΚ ξανά, την είπε: Έλα μέχρι τη μεσαία γραμμή. Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πας πουθενά. Μέχρι εδώ θα είσαι. Αν θέλεις, δοκίμασε μια βαθιά παλιά, να δούμε κι εμείς άμα πάρουμε την μπάλα. Στη μετάβασή μας τι μπορούμε να κάνουμε από τ' άκρα.
να το δούμε το παιχνίδι. Μας ξέρεις πλέον. Μας είδες, δεν μπορεί να μας είδες. Στην Τούμπα. Αυτό θα κάνουμε και εδώ. Συν το ότι θα έχουμε και την κερκίδα δικιά μας. Που σου δίνει ρυθμό στην πρώτη ευκαιρία, στην πρώτη καλή φάση που δημιουργείς. Τη ζεσταίνεις. Και έκανε θέλουμε... νομοτελειακά το παιχνίδι. Ναι. Δεν βρίσκεται ποτέ μέσα στο παιχνίδι. Ποτέ. Σε καμία... Δηλαδή, ακόμα και όταν ξεκίνησε το μάτς, φαινόταν ότι ο Άρης είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο. Μονομαχίες, ναι, τα πάντα. Αν θέλουμε να σταθούμε πάντως και προσωπικά στα δύο αρνητικά που ξεχώρισε σε αυτόν τον Άρη και σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει, ο Γιουνές νομίζω δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Όταν έβγαινε η ομάδα με ταχύτητα στην κόντρα, θα ήθελα καλύτερα τον Τιγκινί εκεί να δω, με τον Τόνσο από πίσω. Βέβαια, τον Τιγκινί τώρα μένει και για 15 μέρες εκτός, οπότε δεν θα πάει στο Καραϊσκάκι. Ο Γιουνές, μια μικρογραφία του πρίγκιπες. Ναι. Δηλαδή, ο Γιουνές τέριαζε στο στυλ του Ερέρα. Μακάρι αλλά να τώρα είχε νομίζω ότι. Το 1 δέκατο των στατιστικών. Ναι, μικρογραφία. Του... Μικρογραφία όσον αφορά τον τρόπο του. Ναι. Σε αναλογία, ναι. Τον τρόπο του. Γιατί έτσι έβγαλε το ψωμί του. Ένα έβγαλε ψωμί μέχρι πάντα σπάνι. Αλλά έτσι έμαθα και ο Γιουνές την ξέρω. Έτσι. Εκεί. Φέρει την μπάλα σε μένα στην περιοχή. Και θα το βρω τώρα. Την βρω την άκρη. Αλλά μην πει τώρα να τρέξω να κάνω. Αλλά... μην με ξεβολεύει τώρα, άσε με. Ναι. Επίση δεν ήταν σε καλό βράδυ ο Ματέο Γκαρσία. Για το επίπεδο του πάντα, μιλώντας έτσι. Δηλαδή, και παρόλα αυτά, ο Άρης είχε αυτή την απόδοση. Στην αρχή της σεζόν ψάχναμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια του Ματέο Γκαρσία. Βρήκαμε. Μετά ψάχναμε τρία συνεχόμενα παιχνίδια του Ματέο Γκαρσία. Βρήκαμε. Τώρα ο στόχος είναι να ψάχνουμε το τέταρτο. Δεν το λέω από κακία. Το λέω για να καταδείξουμε το πώς ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να κρίνεται πρώτα απ' όλα με βάση την διάρκεια του. Είναι αυτό που έχει βελτιώσει, για παράδειγμα, ο Ζαμπά. Ναι. Έχει βελτιώσει και την υπόδοση του στις κάρτες όμως. Αυτό είναι το έχει διάρκεια επίσης και σε αυτό το κομμάτι. Κάνει λάθη πάλι μέσα στο παιχνίδι πολλά. Εκεί που δεν πρέπει σε στιγμές. Δηλαδή τα κάνει την εύκολη πάσα λάθος. Τα καθυστερήσει να γυρίσει. Δεν ξέρω. Έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό. Θα το πιάσουμε πιο αναλυτικά. Το είδες που πήδηξε το παλικάρι ο Τέντολου. Ναι. Παιδιά, έχει κάνει ένα καταπληκτικό άλμα. Χρυσός, ναι. Καταπληκτικό άλμα. Έχω σχόλιο και είπα αυτό. Είναι καταπληκτικός τρόπος με τον οποίο προσγειώνεται. Είναι και βγάζει το παιχνίδι το χέρι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν πέσει το χέρι, το άλμα το έχει πάει. Ακριβώς. Για δεκατοστά. Μπράβο στα παιδιά. Πολύ ωραίες παρενθέσεις κάνουμε. Το ξέρετε, όσοι είστε συγνήρωτοι, το ξέρετε ότι πάντα οι Δευτέρες είναι γεμάτες. Γι' αυτό από την αρχή το θέμα είναι το πώς ξεκινήσουμε. Έχουμε και τόση πληροφορία μέσα στον εγκέφαλο από το Σαββατοκύριακο με τόσα μάτς που έχουμε δει, οπότε εντάξει. Είμαστε γεμάτοι. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Το παιχνίδι του Άρη ήταν από αυτά που οι δύο προπονητές βγάζουν από τα πρώτα λεπτά τα χαρτιά τους και καταλαβαίνεις ότι ο ένας και χωρίς άσο στο μανίκι του θα την πάρει την παρτίδα. Και γι' αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μου αρχίζω και καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα τη σεζόν για το κύπελο. Σαν να άδειασε, σαν να είπε: «Οκ, πήραμε την πρόκληση στο κύπελο, μην το έχουμε άγχος αυτό». Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω αυτό. Ειλικρινά το λέω. Εγώ, δηλαδή με τόσες κινήσεις που κάνει να βρει χημεία και να βρει πλάνο χειμένα. Α, θεωρείς ότι. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Α, θεωρείς ότι και να το ήθελε δεν θα το είχε εννοεί. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Σίγουρα κάποιο κίνητρο το ότι θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο να είναι στο Κύπρο και να είναι στο τελικό. Σίγουρα υπάρχει. Αλλά το ότι δεν παίζεις τίποτα είναι πολύ ανησυχητικό και βλέπεις ότι είναι ο ανησυχία στον προπονητή. Αλλάζει συνέχεια από το φέστη στο τέλος, νομίζω έπαιξε αριστερό μπακ ο Γκάλο. Καλά, έχει και. Σε όλα αυτά βάζουμε και τις απουσίες. Βάζουμε φυσικά, και τις απουσίες. Απλά δεν ξεκινάμε με αυτές για ποιον λόγο. Διότι η απουσία ενός ποδοσφαιριστή με χι χαρακτηριστικά αφαιρεί από τον προπονητή την εφαρμογή ενός πλάνου που θα κούμπωνα για παράδειγμα στον χι ποδοσφαιριστή. Είναι άλλο λοιπόν, μου λείπουν τα αγωνιστικά υλικά για να αποδώσω καλά αυτό που έχω στο μυαλό μου και άλλο να βλέπω μια ομάδα η οποία δεν έχει κάτι στο μυαλό της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, σωστά. Άλλο το άλλο. Και νομίζω αν δεν είχε και αυτό τον άλεφ που της βγαίνει πολύ καλά τη ΑΕΚ, νομίζω ότι θα είχε βοηθήσει το πρώτο ημίχρονο έτρεξε το κέντρο, ναι. Να είχε ανοίξει το σκορ πολύ πιο νωρίς. Πάντως στον αντίποδα για τον Άρη, αν ο Σιώπη συνεχίσει έτσι και το δίδυμο Βέλεθ Ρόουτς δέσουν ακόμη περισσότερο όπως βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια,
Νομίζω ότι στο Καρασκιάκι να φοβηθεί και συνέχεια εύκολα θα βγει στην πεντάδα, ίσως κυνηγήσει και κάτι παραπάνω. Είναι αυτή η τριάδα, έτσι. Αυτή η τριάδα νομίζω είναι το ταβάνι αυτού που παρουσιάζει η ομάδα του Παντελίδη. Δηλαδή, οι τρεις ακρογωνία ηλίθεια, αν μπορούμε να πούμε. Και ο Ντιγκινή. Το έχει καταλάβει. Μάλλον του έχω αδυναμία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτού του τύπου ποδοσφαιριστές. Που βάζουν την ψυχή του και την καρδιά του μέσα στο τριχείο. Που καυγίζουν. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής θα. Πας μαζί του έτσι να παίξεις αντίπαλος και τον νιώθεις παντού ότι είναι εκεί. Δηλαδή, θα σε φάει. Τελείωσε. Δεν είναι. Το άνθρωπος θέλει να κερδίσει. Είναι μαχητής. Θέλει να είναι συνέχεια μέσα στο ρυθμό του. Πας αντίπαλος, πας και συμπαίκτης. Ο Ματίγια δίπλα που έχει λιγότερα τεξίματα, αλλά νιώθει την ασφάλεια, θα με καλύψει και να. Σίγουρα. Νομίζω βρήκαν το δίδυμο στο κέντρο. Αν σε τέτοιο, γιατί με την ένταση των τρεξιμάτων του Σιώπη, αν είχε και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα ήταν άλλο επίπεδο ποδοσφαιριστής. Πολύ θεωρητικό. Είναι πολύ πεζό για το επίπεδο του Ριπρές, έτσι να το πω. Αλλά σε θεωρητικό επίπεδο, αν οι Μέση έχουν 100 τρεξίματα. Και μπορεί ένας να κάνει τα 80 και άλλος ο ποιοτικός να έχει μόνο τα 20 και να είναι ξεκούραστο στη δουλειά του, δεν βλέπω το λόγο να μην γίνει. Δηλαδή από τη στιγμή που ο Σιώπης μπορεί να τα πάρει όλα αυτά τα τρεξίματα, ακόμα και για το Ματίγια, και να αφήσει το Ματίγια. Έχει σωστές μεταβιβάσεις, δίνει γρήγορα την πάσα για να βγει μετά στην επίθεση. Και νομίζω θυμίζει το δίδυμο αυτό, εντάξει, σε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά ναι, πες το. Εγώ το έχω στο μυαλό. Το έχει ήδη στο μυαλό. Λίγο στο παρελθόν. Βιτόλο Γκαρσία. Σίγουρα πλέον είναι δύσκολο να βρεις. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο να βρεις τέτοιες χημίες, α το πω έτσι, χαρακτηριστικών. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι τύπου μόνο Βιτόλο, μόνο Σιώπη χαρακτηριστικών. Πρέπει να βάλεις και άλλα πράγματα στο παιχνίδι σου. Αλλά αν πας εκεί, θα πρέπει να το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σωστά. Δηλαδή με αυτόν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να αρχιοθετήσουμε το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Να προχωρήσουμε μετά του Σαββάτου. Τα ξένα ή να πάμε να μείνουμε Ελλάδα. Να μείνουμε Ελλάδα, να πιάσουμε και το άλλο ντέρμπι που δεν ήταν ντέρμπι βέβαια στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ντέρμπι δεν ήταν. Πριν το παιχνίδι, θα ρωτήσω και εσάς, ρώτησα και χθες εδώ στο Λίμπερο, στον αέρα που τα λέγαμε και με τον Σταύρο. Θυμάστε ποιο σβηστή νίκη του ΠΑΟΚ στην Αθήνα, να έχει κερδίσει τόσο άνετα, να το έχει κάνει να μοιάζει τόσο εύκολο? Δεν θυμάμαι ποτέ. Σε ντέρμπι στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι ποτέ να είναι τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας του ΠΑΟΚ με ομάδα του ΠΟΚ στην Αθήνα. Να είναι τόσο ξεκάθαρο. Ναι. Και να το βλέπεις στο μάτς και να λες. Δεν αλλάζει, εντάξει, δεν πρόκειται να γυρίσει. Να σκέφτεσαι, λες, μήπως είμαι υπερβολικός. Να γυρίζω εγώ, να κοιτάζω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και να λέω, και πώς να μην γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κυρίως. Δεν είναι η διαφορά στα ονόματα και στις ενδεκάδες. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά, όπως το λες, γιατί πραγματικά η διαφορά συνολικά των ομάδων είναι διαφορετική. Πρώτη φορά, όπως το λες, το συναντάμε. Δεν έχω ξαναδεί, δηλαδή, τον Παναθηναϊκό να έχει από κανέναν τόσο μεγάλη διαφορά. Είτε τον Ολυμπιακό, είτε το. Είτε μα βλέπω την αμυντική τριάδα του Παναθηναϊκού και παίρνω ασυναίσθητα το χαρτί με τις συνθέσεις για να δω, λέω, εσύ, μόνο αυτοί οι τρεις είναι. Δεν έχει κανέναν άλλο να βάλει πίσω. Και. Okay, είναι. Αυτοί είναι. Αυτούς θα πάμε. Αυτοί. Τάσο όμως, επειδή ανέφερες για διαφορά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, σου θυμίζω τα αποτελέσματα που είχε όμως τον πρώτο γύρο. Πήρε χ στο Καρασκάκι και 0-0 με την ΑΕΚ. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός του πρώτου γύρου και μέσα στην Τούμπα. Ναι, έχει διαφορά. Δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό που ήταν. Και μέσα στην Τούμπα όμως πάνω κάτω ίδια ήταν η εικόνα. Όχι, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Ασχέτως που ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να κερδίσει τότε. Ήταν και ο ΠΑΟΚ, έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις του και ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Και αυτό, εντάξει, και επειδή γίνει πολύ του ντόρο από χθε με τους μπέμπιδες του Δόνη και όλα αυτά, η υπομονή είναι η μόνη λέξη που πρέπει να υπάρξει για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπομονή. Είναι μεγάλο σύλλογο, εννοείται ότι είναι δύσκολο γιατί περιμένουν πράγματα, αλλά αν δεν έχουν υπομονή θα καταστρέψουν και ό,τι χτίσανε μέχρι τώρα. Το μάτι ξεκινάει από στατική φάση. Αυτό είναι. Από στατική φάση δουλεμένη. Δουλεμένη. Αυτό είναι, Αντώνη, που το παρατήρησες και δεν το πρόσεξα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει κόρνερ στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα.
εκτελεστής δεν πηγαίνει ο Μπίσεσβαρ. Πηγαίνει ο Βιερίνη. Mm-hmm. Σηκώνει τα χέρια και τους διώχνουν όλους πίσω. Τρεις παίκτες κινούνται προς το δεύτερο δοκάρι και ο Σάχοφ, το ψηλό βαρύ κορμί, εκτελεί την εντολή που είχε από πριν. Να πάει να παρεμποδίσει στον τερματοφύλακα. Το κόρνερ εκτελείται ουσιαστικά παράλληλα με την εστία. Mm-hmm. Τρομερά φάλτσα και ο Βασμπάλα. Ο όγκος παικτών μετακινείται προς τα εκεί που έπρεπε, προς το σημείο που θα έπρεπε να βγει ο τερματοφύλακας, και ο τερματοφύλακας έχει έναν παίχτη ο οποίος είναι δίπλα του και τον παρεμποδίζει νόμιμα. Νόμιμα, επαναλαμβάνω, όσες φορές και να το δείτε, είναι νομιμότατα, να αξιοποιήσει το άλμα που έχει, διότι αν δεν είχε και το άλμα θα έχει πρόβλημα συγκεκριμένα στο Μαδούλακας, με αυτό έκανε καριέρα. Είναι ένα γκολ επομένως. Και ο Μαουρίσιο πηγαίνει και έχει όλο το χρόνο να βάλει το γόνατο, το πόδι, να σοτάρει. Και τρακέρνει στο δοκάρι. Και παλιά ψαράκι να κάνει. Και βάζει ένα πολύ εύκολο γκολ. Είναι ένα ξεκάθαρο γκολ επομένως προπονητή στατικών φάσεων. Είναι ένα ξεκάθαρο γκολ. Και αυτό που είπες δεν το είχα πατήσει, αλλά όντως έχει πρόβλημα ο Διούδης. Όταν η μπάλα σε εισαγωγικά τον περνάει, δηλαδή όταν η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Και είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί, έχει καταγραφεί. Έτσι. Και έρχεται η ώρα που ο προπονητής στατικών φάσεων παίρνει τα χαρτιά, το βλέπει αυτό και λέει: OK, και τον άμεσο συνεργάτη του, τον επικεφαλής. Να χτυπήσουμε έτσι από το ξεκίνημα. Να δουλέψουμε αυτό. Και αυτό δουλεύτηκε για 20 λεπτά το Σάββατο το πρωί. Φοβερό το πόσο άμεσα και γρήγορα παίρνεις γκολ από κάτι που έχεις στοχευμένα δουλέψει. Αλλάζει όλη την ισορροπία του παιχνιδιού αμέσως. Και στην αυτοπεποίθηση που παίρνει η ομάδα που σκοράρει. Στο τέλος της σεζόν θα βγει το DVD. Θα βγει το DVD της ΠΑΟΚ στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και τέτοιες στιγμές οι ποδοσφαιριστές, ή μάλλον το αρχίζω από την αρχή. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους ποδοσφαιριστές να μιλούν στην αντίδρασή τους όταν θα τους κλείσω ένα δωμάτιο και θα εμφανιστεί ο Λοράντο Τσέσκου και θα τους πει the details. Εκεί. Το πώς τους πρίζει τα σηκώτια. Πώς τους πρίζει τα σηκώτια. Κάθε μέρα σε κάθε προπόνηση για το χέρι. Για το που πρέπει να βάζουν το χέρι τους. Στον τοίχος. Στην αρχή οι ποδοσφαιριστές γελούσαν. Μας έλεγαν μας πρίζει, φτάνει, μας το πες μία, μας το πες δύο, μας το πες τρεις, μας το πες τέσσερις. Αλλά κάθε φορά τους έλεγε. Έλα εδώ, ξέρεις γιατί το είπα. Δες αυτό το παιχνίδι τι έγινε. Έτσι. Παιχνίδι έτσι. Που έγινε μέσα στη εβδομάδα σε άλλο πρωτάθλημα. Σε άλλο πρωτάθλημα. Αλλά τους το βάζει μπροστά στα μάτια τους για να ναι, το ναι. δούνε. Αυτός ξεχάστηκε. Έχασε. Και τον έλεγαν ότι την ημέρα ήταν κακός. Mm. Μπορεί να ήταν ο καλύτερος. Και γιατί τον λένε ότι ήταν κακός. Γιατί αν έχει το χέρι κολλημένο στο τείχος, το βάλε στο κεφάλι. Είναι λόγος αυτός να σε λένε ότι είσαι κακός. Παίρνεις όμως παιχνίδια έτσι από το πουθενά. Ή αντίστοιχα σώζεις παιχνίδια έτσι. Η λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια. Η επανάληψη λεπτομέρειας. Είναι ένα παιχνίδι λανθών το ποδοσφαίρο φυσικά. Εφόσον μειώνεις τις πιθανότητες να κάνεις λάθος, έχεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Ναι. Η εσωτερική ερώτηση είναι εάν μόνο ο κύριος Βαρούχας, ο οποίος σχολείται στη συγκεκριμένη φάση που λέμε το κόρνερ του ΠΑΟΚ στο 2, είδε τον αγκώνα του μάτους, τον αυχένα του Κολοβέτσιου. Όπως ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και την Τετάρτη που είδε ότι δεν είναι πέναλτι το πέναλτι του Μπανιονίου. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα άλλο να τοποθετηθείς και να πεις είναι στην κρίση του διαιτητή και άλλο να πεις ξεκάθαρα ότι δεν είναι και να εκφέρεις μια τέτοια άποψη όπως το έκανε και για το Μάτος εχθές. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπερασματά του αυτά. Ένας διαιτητής, ο οποίος αν τον πάμε σε αγώνα πυγμαχίας. Δεν σφυρίζει, με τίποτα. Όχι. Αυτό που κάνει ο Άλτμαν στο Βιερίνια που μπαίνει σαν τάβρος και τον χτυπάει στο στήθος και πέφτει κάτω. Γιατί σε ροή αγώνα δεν το καταλαβαίνεις κιόλας ότι τι έχει συμβεί. Ξαναβλέπεις το replay και λες τι έχει κάνει. Το καταλαβαίνεις μόλις επιστρέφει ο Βιερίνια και πέφτει με την ίδια δύναμη πάνω του. Λες κάτι του κάνει χοντρό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη φάση λέω: OK, απλά θέλει να αφήσει το παιχνίδι. Στη δεύτερη λέω: OK, θέλει να προστατεύσει το παιχνίδι. Ναι, θέλει. Στην τρίτη φάση που δεν αντιδρά, λέω: Εντάξει, μπορεί να έχει κάνει κανένα λάθος. Στην πέμπτη φορά που το έκανε, λέω: OK,
ας διακοπεί λίγο το παιχνίδι, να δούμε ο άνθρωπος έχει τη σφύριχτα του. Έχει... Αυτός ήρθε εδώ να το βγάλει χωρίς φάουλ το μάτσο. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι το αν είπε κάτι στους ποδοσφαιριστές για τον τρόπο τον οποίο θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Αρκετοί διαιτητές το κάνουν. Να πω έτσι την αμαρτία. Δηλαδή στη Φυσούνα, στη Φυσούνα μαζεύουν τους αρχηγούς και τους λένε, ξέρεις τι, τέλος, η επαφή είναι φάουλ, δεν αφήνω τίποτα. Το δεύτερο σκληρό φάουλ βγαίνει κάρτα και μην έρθει κανείς να μου συζητήσει. Και αν θέλετε κάτι να μου πείτε, θα έρχεστε μόνο εσείς, γιατί μιλάει στους αρχηγούς. Δεν θέλω να δω κανέναν. Σωστά. Υπάρχουν διαιτητές που οριοθετούν τον τρόπο παιχνιδιού τους. Το άφησε πάρα πολύ το παιχνίδι. Ναι, και εμείς αφήσαμε πολύ το διάλειμμα. Σας είπα ότι η εκπομπή σήμερα θα είναι ότι δεν κοιτάμε το ρολόι γιατί δεν περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Συνεχίζουμε γιατί ο Γιώργος Δόνης μπορεί να δέχτηκε ομάδα του γκολ στο 2, αλλά δεν είπε ότι τέλειωσαν όλα για εκείνον. Όπως κάποιοι άλλοι που δέχτηκαν γκολ στο 3. Σωστά. Για να σχολιάσουμε και το ότι είδαμε στα υπόλοιπα 90 περίπου λεπτά του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά και να πάμε και λίγο στο εξωτερικό, θα προλάβουμε πού θα πάει. Επιστρέψαμε. Και τώρα ξέρεις τι παρατήρησα, επειδή το συζητούσαμε στη εβδομάδα. Για πες. Το άνοιγμα των ποδιών του Πασχαλάκη στο τέταρτο του Μαγκέντα. Να πω την αλήθεια, μου φοβάμαι έτσι λίγο έτσι τελευταία. Δεχόμαστε λίγο εύκολα. Τρέχει τέλος πάντων. Το έβγαλε μια χαρά. Ήταν ίδιο δηλαδή. Ναι. Άρα δεν είναι θέμα ότι έκανε λάθος εκείνη τη φάση. Όχι. Μάλλον έτσι έχει στο μυαλό του. Μάλλον έτσι έχει διδαχθεί. Και όπως λέει και ο Δημήτρης από την ομάδα, λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί σαν τεχνική βεντάλια. Από ό,τι φαίνεται δεν την έχει διδαχθεί σωστά. Και τώρα είναι λίγο στα 28 του δύσκολο να το μάθει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον τρόπο τον οποίο ο ΠΑΟΚ από στατική φάση παίρνει το 1-0. Και από εκεί και μετά, ό,τι είχαν σχεδιάσει οι προπονητές αλλάζουν. Και επειδή δεν άντεξα, το καρφί μου το πέταξα, δεν βγήκε ο Δόνης να πει ότι τέλειωσε το παιχνίδι. Και μάλιστα στη συνέντευξη που το είπε κιόλας, δεν τελειώνει ένα παιχνίδι να φάζει ένα γκολ στο 2. Αλλάζει πλάνο. Προσαρμόζει. Προσπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει. Ο Παναθηναϊκός σκέφτηκε ότι δεν θα ήταν σόφρον να τρέξει και να πιέσει και να ψάξει τον σοφάρισε. Γιατί τα μπόσικα πίσω πολύ... είναι άλλο να αφήσει χώρο στο 70 και στο 80, άλλο να αφήσει χώρο στο 20 και στο 30. Πολύ ωραία. Διαβάζω με τα χείλη του Δόνη μόλις στο πρώτο λεπτό δίνει το corner και λέει στον βοηθό προπονητή στον εργάτη του, πολύ εύκολα το δώσαμε. Στο πρώτο λεπτό. Πολύ... Δηλαδή, δεν μας πίεσαν. Ναι. Γυρνάει και το λέει. Πάνω να πει ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι η υπεροχή του αντιπάλου σε ειδικά και σε στατικές φάσεις ο Πάκο έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός. Ότι... Και από εκεί έρχεται και τον γκολ. Δηλαδή την ανησυχία του, σαν να ήθελε να αποφύγει τέτοιες φάσεις. Και λέει, πολύ εύκολα το δώσαμε. Προφανώς είχε διαβάσει και αυτό στις στατικές φάσεις του Πάκο, απλά δεν μπορείς να σταματήσει. Σίγουρα. Από εκείνο το σημείο και μετά, μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου, μέχρι τη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με το Μακέντα, ο Πάκο δείχνει σαν να λέει στον Παναθηναϊκό ότι άμα θέλω να σε τρέξω, έσφιξες. Έτσι το λέω πολύ απλά. Βάζει την εικόνα. Σου δινόταν η αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ, εάν βάλει την μπάλα κάτω, με τη μέρα που βρισκόταν ο Σάχοφ και ο Μαουρίσιο, ειδικά ο Σάχοφ που δεν έχει καμιά σχέση με τον Σάχοφ της Τετάρτης. Δηλαδή, σε όλο το παιχνίδι πρέπει να έκανε όσα λάθη έκανε στα 20 λεπτά το αγώνα με τον Πανιόνιο. Με έναν Σάχοφ ο οποίος είναι ξεκούραστος γιατί δεν έχει παίξει. Με έναν Ζαμπά ο οποίος είναι ξεκούραστος γιατί δεν έχει παίξει. Ζαμπά ήταν καταπληκτικός. Στην άμυνα με έναν Βαρέλα που είναι ξεκούραστος γιατί δεν έχει παίξει. Τρεις ποδοσφαιριστές. Τους δύο τους πρώτους. Όχι και τους τρεις τους προστάτες ουσιαστικά. Γιατί και ο Ζαμπά είχε το πρόβλημα, αλλά ακολούθησε θεραπείες στοχευμένες για να παίξει. Από τους καλύτερους του λοιπόν, οι τρεις ήταν αυτοί που δεν είχαν αγωνιστεί στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αλήθεια έχει συμβεί αυτό. Ναι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, διότι ο Sky μεταδίδει την είδηση στο αθλητικό δελτίο του για ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήγε και έκανε με ξηράφι το οποίο έχει στα χέρια του χαρακές στο λαιμό αντιπάλου.
Αυτό να το βάλουν φυλακή. Εγώ... Άμα του κόβει δηλαδή καμιά φλέβα στο λαιμό, τι θέλει. Εγώ 40 είμαι και έχω ακούσει ως ιστορία στο Πόλο τα ξηραφάκια κάτω από το, κάτω από το νερό. Νερό, ναι. Ναι, οι Ούγγροι που είχαν εκεί τότε, αυτή την ιστορία που άκουγα όταν ήμουν μικρός. Είναι ναι. Φαν του Πόλου, μάλλον. Αφού το έζησα και αυτό στο ποδόσφαιρο, οκ. Okay. Μπορούμε να τα δούμε όλα. Προχωράμε. Απίστευτο. Επιστρέφω στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να πατήσει γκάζι και κάτι να μην κάνει σωστά στο τέλος. Να μην φτάνει σωστά στην φάση που θα του έδινε το 0-2, που καταλάβαινες ότι μπορεί να τη δημιουργήσει το πρώτο ημίχρονο. Mm. Και ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο πάλι με γκολ. Για να πάρεις ένα πρωτάθλημα θέλει βάθος πάγκου. Ικανότητα, επιμονή και τύχη. Determination, concentration, confidence. Θέλει και τύχη. Responsibility. Θέλει και να σε θέλει. Δεν μπορεί μόνο να σε θέλει, γιατί θα σε θέλει λίγες φορές. Αλλά αν έχεις το πακέτο, σου φτάνουν. Στη φάση του δεύτερου γκολ αναφέρεσαι. Λίγες φορές. Γενικά. Α, γενικότερα. Γιατί στη φάση του δεύτερου γκολ, ναι, μεν κάνει το λάθος ο Κουρμπέλης που στρώνει στον τζαμπά, αλλά αν δεν την κόψει ο Κουρμπέλης, έχει στρωθεί στο πίσεσμα. Το όλο θέμα είναι ότι πως ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει πολλά γκολ στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και έχει και τα τρία παιχνίδια του δεύτερου γύρου με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, στα οποία σκοράρει στο πρώτο δεκάλεπτο. Τρεις φορές δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Γιατί σε αυτά τα πρώτα δεκάλεπτα δεν ήταν τρεις φορές στις οποίες έκανε μια φάση από τα δεκάλεπτα, σε αυτήν έβαλε γκολ. Όχι. Αποφασιστικότητα. Δεν ήταν έτσι. Και σε όλα αυτά, για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ένας Κρέσπο, ο οποίος κάτι έχει. Μαγικός Κρέσπο, να μην το ματιάξουμε. Ο άνθρωπος κάνει καταπληκτικά πράγματα με στο γήπεδο. Κάνει... είναι πραγματικά μαζί με τον Βιερίνη, νομίζω είναι η αρχηγή του ΠΑΟΚ. Ολοκληρωτικά. Από τη μέρα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, που οδηγούσε με τα γκολ, ας πούμε, στην πορεία του πρωταθλήματος, νομίζω οι δυο τους είναι αυτοί που πλέον έχουν πάρει το τιμόνι. Έχει από 3-4... ένα χέρι. Ακριβώς. Έχει 3-4 παιχνίδια ο Κρέσπο που λες αυτό είναι το καλύτερο του παιχνίδι. Έπιασε το παίκτη. Κάνει μετά επόμενο. Αυτό είναι το καλύτερο. Όχι, αυτό είναι. Απλά φοβερός, το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι είναι ένα παιχνίδι για τον Κρέσπο. Αψεγάδιαστο μετά από 120 λεπτά αγώνα την Τετάρτη. Και 120 λεπτά αγώνα, όχι από αυτά που λες ότι. Γιατί ο Κρέσπο δεν είναι από αυτούς που. Εντάξει, πιέζει η ομάδα μου, άρα εγώ κάθομαι πίσω. Όχι, όχι. Συμμετέχει όλο τον κόσμο. Έκανε και τα πάντα. Καταρχάς έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Δηλαδή και τον βλέπεις πολλές φορές ότι ανεβαίνει, οδηγάει την μπάλα. Ανεβαίνει πολύ ψηλά στο γήπεδο για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Παράδειγμα, όταν δεν υπάρχουν χώροι, βλέπεις ότι την μπάλα την κατεβάζει ο ίδιος. Πολλές φορές κάνει ωραίες αλλαγές παιχνιδιού. Χθες έκανε, νομίζω, μία στο Ζαμπά, μία πολύ ωραία πάσα, την οποία τη σπάει ο Ζαμπά στον Μαωρίτσιο. Ο Μαωρίτσιο δεν κάνει καλό τελείωμα. Ή την κάνει σε πρώτο χρόνο. Φάση που είχε πάει στο 20, στη δεύτερη του ευκαιρία μετά τον γκολ. Και ο Μαωρίτσιο, φυσικά, πολύ καλό, πατάει περιοχή με ταχύτητα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει πολλά πράγματα από τα στόπερ του. Δεν είναι μόνο ότι έχουν καλές τοποθετήσεις και μπορούν να μαρκάρουν, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Και Αντώνη, το δείχνουν τώρα. Δηλαδή δεν το είχαμε δει τόσο πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα φαίνεται και αυτή η αρετή που έχουν. Ναι. Αντώνη, ίσως να είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω. Περίμενα γύρω στο 1,5 χρόνο για να το πω. Δίσταζα. Τώρα θα το πω για πρώτη φορά. Θυμίζει Κοντρέρας ο Κρέσπο. Γιατί να διστάζεις? Γιατί τον είχα τον Κοντρέρας ως τον τόπο αμυντικό που έχω δει να παίζει στον ΠΑΟΚ. Και για όλες τις δουλειές που έκανε μέσα στο γήπεδο, έτσι, για την τεχνική του κατάρτιση. Σε εγκεφαλικό επίπεδο. Ναι. Ναι. Τον θυμίζει, λες. Ναι. Για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά, για τον τρόπο με τον οποίο, για τους σωστούς χρόνους που πηγαίνει πάνω στην μπάλα, για την ηρεμία που δίνει στην άμυνα, για τις σωτήρες επεμβάσεις που κάνει πολλές φορές όταν βλέπεις την μπάλα να γυρίσει προς τα πίσω και λες. Μη γίνει καμιά γκέλα εκεί. Παρουσιάζεται. Το κλάψαμε. Και το βλέπεις ότι είναι εκεί. Ναι. Τοποθετήσεις εξαιρετικές. Ναι, έχεις δίκιο. Έχει πολλά και να χαριστικά με τον Κρέσπο. Δεν είχα κάνει το παραλληλισμό, αλλά πράγματι θυμίζεις πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι ο ένας ότι είναι καλύτερος από τον Κοντρέρας. Λέω ότι σε συγκεκριμένα. Πλησιάζει το στυλ παιχνιδιού πιο πολύ. Σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ναι. Και
ένας ακόμα λόγος να το λες αυτό είναι και η διάρκεια. Σωστό. Ναι. Δεν είναι ότι το είπαμε για ένα παιχνίδι. Όντως. Ειδικά τη φετινή σεζόν είναι αψεγάδια σας. Και ο Βάρλα το ίδιο, έτσι. Και ο Βάρλα έχει. Δηλαδή, ο τρόπος που τελειώνει πολλές φορές τις φάσεις φυσικά είναι πιο δυναμικός αμυντικός. Αλλά και ο τρόπος που μπαίνει στις φάσεις, ο τρόπος που επίσης βοηθάει και αυτό στην ανάπτυξη, που πολλές φορές του βγαίνει και πατάει η περιοχή. Ξέχωρα τη φάση του 90 φεύγα χτες, που όντως πήρε την μπάλα και την οδήγησε 60 μέτρα. Αλλά και άλλες φορές έχουμε δει ότι και το 1-2 θα παίξει και άντερλα πολλές φορές βγάζει. Με τον Μάτος πολλές φορές που παίρνει πλάτος ο Μάτος, παίζει ο Βαρέλα την πάσα στη γραμμή και κατευθείαν πατάει περιοχή, γιατί είναι στην ουσία ένας παραπάνω παίχτης στην επίθεση. Ο Ενρίκε. Όχι. Το βλέμμα του τα λέει όλα. Μην μου απαντάς με. Το βλέμμα του τα λέει όλα. Καταλάβαμε τα εντάξει. Λοιπόν, ο Ενρίκε σε εκείνη τη φάση προσπαθεί να βάλει το σώμα του έτσι ώστε να σκάψει την μπάλα. Απλά δεν τη δίνει καμπύλη. Κάνει κακό τελείωμα. Έχει στο μυαλό τον πανηγυρισμό και δεν έχει σκοράρει. Τι μπορεί να συμβαίνει. Το τρία διαλέγω. Σίγουρα, καταρχάς, δεν είναι καλή πάσα που κάνει ο Κρέσπο. Γιατί δεν το. Πάσα που κάνει ο Κρέσπο είναι πίσω από τον. Γι' αυτό είναι ο λόγος που τον δικαιολογώ. Γιατί τον βλέπω ότι ρίχνει το σώμα του. Έτσι, πάνω από όλα είναι πίσω του. Δεν και έτσι όπως πέφτει, είναι σαν να είμαι στο μυαλό του και να λέω. Όπα, κάτσε λίγο να πάμε πίσω το κορμί και να σκάψουμε λίγο την μπάλα. Ναι, να τη στείλουμε. Όχι. Εντάξει, παρόλα αυτά δεν είναι και τόσο. Κάνει λάθος πάσα ο Κρέσπο, αλλά δεν είναι γκολ που λες ότι δεν μπορεί να το πετύχει. Γιατί πήγε με την πήγε δηλαδή με είναι κακή πάσα ο Κρέσπο, αλλά σίγουρα και αυτός δεν κάνει το τελείωμα που θα βιαστικό, μπορούσε. Βιαστικό, να, βιαστικό. Έτσι, θα μπορούσε να τη φέρει να την κάνει ένα μικρό τσιμματάκι μπροστά του και να τελειώσει με στη δεύτερο χρόνο. Πήγε να τη σκάψει και τη στέλνει και τον next goal πάω που πηγαίνει στα σκυλιά. Μετά και ένα φίλο οποίο. Έχει και δεύτερη ευκαιρία τον next goal πάω. Αλλά πάλι. Έκλεινε δελτίο με το over του πάω. Και κρίμα. Κάνουν δύο φάσεις τέτοιες. Κρίμα. Ναι. Έχει σηκωθεί εκεί μόλις βλέπει να φεύγουν 3-4 με έναν που έφυγαν στην κόντρα και λες το πιάσαμε. Μα δύο φορές βγαίνει 7 με 2 και 6 με έναν. Κάποια στιγμή λες δεν γίνεται να μην το κάνω τώρα. Ναι. Ναι. Αντωνή, είσαι ένας από αυτούς, μήπως. Ξέρεις πώς τα λεπτά με τη λέξη χαμένο έχουν περάσει το μυαλό. Λοιπόν, αυτά. Και από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν ξεκάθαρα δύο πλάνα με τον Λουτσέσκο να προσαρμόζεται όχι μόνο στον αντίπολο αλλά και στην κούραση. Σου λέει: δεν θέλω να ανέβουν τα πάκ μου. Ξέρω ότι παίρνω πολλά από Βιερίνη και Μάτος. Αλλά δεν πρέπει να με ανεβαίνουν συνέχεια. Δεν έχουν αντοχές. Οι μπροστά τους μπορούν να κάνουν δουλειά. Όπως επειδή ανέφερε στον Λουτσέσκο, μ' άρεσε πάρα πολύ ο διάλογος που είχαν με τον Δόνη. Δηλαδή, βλέπεις δύο ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου να μιλάνε έτσι το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Να μην ξεφεύγουμε. Και ο Δόνης, που κυρίως αυτό πιστώνεται όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στον Παναθηναϊκό, είναι ένας άνθρωπος ξεκάθαρα του ποδοσφαίρου. Είναι επικοινωνιακός, είναι επεξηγηματικός. Προσπαθεί δηλαδή να μιλήσει για να εξηγήσει το τι συμβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο είπε κιόλας ότι στο δεύτερο λεπτό δεν τελειώνει κανένα παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή είναι στιγμές που σου μένουν. Δηλαδή δύσκολα, δεν τις βλέπουμε συχνά στα ελληνικά τα γήπεδα και γι' αυτό έτσι είναι ωραίο να τις αποτυπώνουμε. Γιατί σου λέει το μάτι που στράβωσε. Δεν θα κάτσουμε στράβωμα χέρια για 90 λεπτά. Τι κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να δείξω. Ναι. Έστω και το να απορροφήσω την όποια σε όποιου κραδασμού έρθουμε από αυτό και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός τι κάνει τη μια του φάση. Το γέμιο, το τάισμα του Μαγκέντα. Που αυτό το έχει δώσει πράγματα μέσα στη σεζόν. Το μακρινό τάισμα του Μαγκέντα και την υποδοχή, την πρώτη υποδοχή να πηγαίνει στα αριστερά. Σε αυτό πιστώνουμε φυσικά την εξαιρετική μακρινή μεταβίβαση που έχει ο Μπουζούκης. Το έχουμε κάνει ένα βίντεο ανάλυση στο Repress και οι μεταβιβάσεις του, ο τρόπος δηλαδή που διαβάζει το γήπεδο και βλέπει τους κενούς χώρους και έχει την ικανότητα να περνάει με δύναμη και εύστοχα τέτοιες πάσεις είναι μοναδική. Πολύ λίγοι παίχτες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά σε αυτήν την ηλικία. Και κλείνοντας για αυτό το παιχνίδι, τα τρεξίματα στα οποία υπερτερούσε ο Παναθηναϊκός σε αθλητικό επίπεδο με Τσουκάτσε και Κουρμπέλη, η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν η γρήγορη σκέψη που έδειξαν, ειδικά στο πρώτο μήχρονο, στον τρόπο κυκλοφορίας της μπάλας, ο Μαουρίσιο Μπλουσάου. Και όταν υστερείς σε ταχύτητα, πρέπει να τρέξει το μυαλό. Κάτι που να τρέχει γρήγορα η μπάλα. Όταν τρέχουν τα πόδια, τρέχει μπάλα.
Λοιπόν, στο εξωτερικό, τι είδαμε στο εξωτερικό. Εγώ είδα το Tottenham Arsenal. Και εγώ επίσης. Ένα μάτσο το οποίο για ακόμα μια φορά τότε να δεν ήταν καλή. Έχει σε κακό φεγγάρι τελευταία το Σον. Ίσως τώρα που το λες φταίει και ότι δεν είναι και καλά ο Κέιν. Νομίζω είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή το ότι επέστρεψε ο Κέιν, ξεβόλεψε τον Σον από όπως μια που είχε πει ότι είχε 9 γκολ τις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, είχε 9 γκολ σε 11 μάτσο. Και δεν, πέρα από ότι τον ξεβόλεψε, δεν είναι και καλός ο Κέιν. Δηλαδή δεν είναι ο Κέιν που έχουμε συνηθίσει. Ναι. Μάλλον δηλαδή από τον τραυματισμό του θέλει ακόμα χρόνο. Και στο fantasy έχω δώσει τον Κέιν και έχω πάρει τον Aubameyang και βάζει πέναλτι ο Κέιν και το χάνει τον Aubameyang. Γιατί? Ο Aubameyang δεν είναι το τραγικό ότι χάνει το πέναλτι. Το πέναλτι χάνεται. Το δεύτερο πώς το χάνει την επόμενη φορά. Ακόμα δεν συνήλθε το πέναλτι, το χαμένο. Μάλλον το μυαλό του δεν είναι. Το replay το είδα στο αργό. Γιατί ο πανηγυρισμό στην απόκρουση του πέναλτι από το γιορίσμα αποσυντώνησε λίγο. Και μετά λέω, εντάξει, όχι έτσι. Και μετά λέω, δεν με ενδιαφέρει πως το έχασε. Το έχασε τώρα. Το έχασε, καλά. Ό,τι έγινε, έγινε. Αστείο πέναλτι το μεταξύ, έτσι. Κανένα πέναλτι στη φάση. Για να μην λέμε μόνο για τα δικά μας εδώ. Γενικά, ναι, τίποτα. Πολύ κακές διαιτησίες, νομίζω, είχαμε. Και στο Παιχνίδι και χθες στο Νάπολι Γιουβέντους. Και απ' τη μία, Αντώνη, είναι η Τότεναμ, απ' την άλλη η Άρσεναλ που σε ένα μάτσο που είναι ξεκάθαρα καλύτερη στη μεγάλη διάρκεια του, δεν μπορεί να το τελειώσει, δεν μπορεί να το κερδίσει. Η Arsenal είναι πολύ περίεργη ομάδα φέτος. Ναι. Έχει κάνει περισσότερα πράγματα, από πέρυσι. Και εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, ανέλπιστα σε πρώτη χρονιά νέο προπονητή με αλλαγή σκητάζει μετά από 20-25 χρόνια. Έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει και αυτό. Αλλά σαν να υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που κάτι της λείπει. Κάτι, δεν έχει κάτι το... Determination. Ναι, όντως της λείπει αποφασιστικότητα σε κάποια παιχνίδια. Σαν να κάτι... Και αυτός ο Ζιλ πάντως μπήκε στο τέλος για να βοηθήσει και... σαν να μην υπήρχε. Καμία σχέση με τον Ζιλ που βλέπαμε παλιότερα. Το συμπαθώ πάρα πολύ τον Ζιλ σαν παίχτη. Κι εγώ τον συμπαθούσα κάποτε. Τώρα, τελευταία, όποτε τον βλέπω... Δεν ξέρω, δεν... Αντώνη, δες τώρα. Τι λες. Το συμπαθείς σαν παίχτης, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Το στοιχείο που δεν έχει αυτός ο παίχτης, για να τον θεωρούμε ξεκάθαρα, η διάρκεια. Είναι ναι. Το μοναδικό χαρακτηριστικό που δεν έχει ο Ζιλ. Μεγάλη αλήθεια. Αν είχε και διάρκεια, θα μιλούσαμε συνέχεια για αυτό. Αλλά το βλέπεις ότι ειδικά, νομίζω, τις τελευταίες δύο χρονιές, δεν περιμένεις να είναι... Από τη στιγμή που έφυγε ο Σάντσερ, το πω καλύτερα, έχει εξαφανιστεί και ο ίδιος. Ναι, ναι, σαν καρδιογράφημα είναι. Μπαίνει, βγαίνει. Πηγαίνει πάνω κάτω. Για κλασικό. Πιο κλασικό. Αντώνη. Πιο κλασικό. Και δεν το λέω ξέρεις επειδή οι περισσότεροι λένε χάσει την έγκλη του, είναι ο Μέση μόνος. Ποιος Μέση μόνος? Δεν είναι το θέμα ότι είναι Μέση μόνος. Είναι το θέμα ότι υπάρχει μια Μπαρσελόνα η οποία λειτουργεί σαν καλοκορδισμένη μηχανή. Κανονική ομάδα. Ναι. Και υπάρχει μια Ρεάλ η οποία. Τελειώσουμε τη χρονιά. Ό,τι βγει κάνει. Ατομικά. Ναι, πάτε στο Champions League, να περάσουμε τον Άγιαξ, να μας κάνει μια καλή κλήρωση. Για τη Ρεάλ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κορεσμός. Ότι έκλεισε ο κύκλος. Το αποδίδεται εκεί, δηλαδή περισσότερο αυτό που βλέπουμε. Αλλά κάντε κάτι. Ναι, αλλάξτε κάτι. Γυρίστε το κάπου. Σε 19 χρόνια έχεις 6 Champions League. 6 Champions League. Τον 21ο αιώνα. 6 δεν είναι. Και 6 πρωταθλήματα. 6 πρωταθλήματα στα 19 χρόνια. Δηλαδή όλη τη χρονιά τι κάνεις, πού είσαι. Δεν σε νοιάζει. Χάνεσαι. Εντάξει, απ' την άλλη, άμα λέγαμε ότι μακάρι όλοι οι κύκλοι στον ομάδο να κλείνανε με 4 Champions League. Αλλά ναι. Δηλαδή, θέλοντας και μη, πόσο κίνητρο να δώσεις τώρα στον Κρος, στον Μόντριτς και όλους αυτούς. Πόσο κίνητρο παραπάνω να έχουν για να. Εγώ ακόμα μπορώ κατά πώς κέρδισε η Άγιαξ. Τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ. Που ο Άγιαξ ήταν καταπληκτικό. Είναι επικίνδυνο το μάτς τη Τετάρτη ή Τρίτη πότε παίζουν. Πώ με εκνευρίζουν κάποιοι μου λένε, εντάξει τώρα. Είναι επικίνδυνο πολύ. Πέρασε. Ο Άγιαξ φέτος είναι. Το έδειξε και μέσα στο Μόναχο, στο μάτς με την Μπάγκερ που πήρε το Χ και ήταν πολύ καλό. Ότι μπορεί να σταθεί και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτές τις έδρες. Και άλλα μέλη του project συμφωνούν σε αυτό. Λογικό. Ναι. Καθαρά ποδοσφαιρικά να το δούμε, έτσι είναι. Ναι. Δεν παίζει φανέλα. Κατά πρώτον, όσο τετριμένο, όσο ξύλινο και να ακούγεται αυτό. Από το Real Ajax, μόνο η Real έχει να χάσει.
Έτσι. Ο Άγιαξ έχει να χάσει. Πάμε σε ελεύθερο. Πάμε. Εντάξει. Σίγουρα πολύ καλό ο Άγιαξ. Πολύ ένταση, πολλά τρεξίματα. Του την έπνιξε τη Ρεάλ. Αλλά βλέπει ότι εκεί η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή σε δύο τελειώματα που έπρεπε να έχει σκοράρει ο Άγιαξ δεν σκόραρε. Η Ρεάλ σε δύο φάσεις που τη έδωσε σκόραρε. Είναι σε, αυτά τα, σε αυτό το επίπεδο η πολύ μικρή λεπτομέρεια είναι αυτή ωραία, που κάνει είσαι διαφορά. Είσαι διαφορετής του Άγιαξ, κλειδώσε από δύο και λες, ρε παιδιά, ναι, όχι, εντάξει. Όχι, όχι, ρε παιδιά, αυτό μπες εμά. Ναι, για δεν τρέπεστε καθόλου. Αλλά στο φεγγάρι που είναι η Ρεάλ τώρα, νομίζω ότι πρέπει να δώσει όλο το βάρος της στο Champions League. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Δεν της έμεινε και τίποτα. Αυτό της έμεινε. Τώρα, το Νάπολι Γιουβέντους, έχω την εντύπωση. Τα έχουμε ξαναπεί στην Ιταλία, δεν υπάρχει αντίπαλος. Η καψούρα μου ο Μέρτενς έχασε πέναλτι. Ναι, θα μπορούσε αυτός. Να το έχει φέρει στα ίσα. Ο Μέρτενς το ναι. Όχι ο Ινσίνι, και εγώ νομίζω ο Ινσίνι. Ο Ινσίνι το χτύπησε. Ο Ινσίνι το χτύπησε. Ναι, ο Ινσίνι. Μάλλον ίσως εκείνη τη στιγμή γιατί δεν το είδα το παιχνίδι. Έκανε κοντινό στο Μέρτενς που μάλλον ήταν απογοητευμένος και θεώρησα ότι το χτύπησε αυτός. Το παίρνω πίσω. Ο Ινσίνι. Θα το πάρει τη Γιούβε φέτος. Το θέμα είναι ότι εκεί στο Champions League τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεταβίας έχουμε ένα λεπτό. Ωραία. Η ερωτηρική ερώτηση. Η Liverpool. Η Liverpool, παιδιά, τι γίνεται με τη Liverpool. Εντάξει, όχι, εγώ εκεί είμαι. Έχει χρόνο εκεί. Φωτογραφία... Εγώ το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι έχει χρόνο. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα σε καμία περίπτωση. Η φωτογραφία του αγοριού που κλαίει και λέει Mom, it's happening again. Αυτό, είναι το... αυτό είναι κλασικό παράδειγμα bullying. Τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα πρέπει να αντέξει η Liverpool. Τώρα που είναι δεύτερη, πρέπει να αντέξει. Τώρα θα δείξει αν μπορεί να το πάρει, ναι. Τώρα πρέπει να αντέξει. Πρέπει να διαχειριστεί την πίεση τώρα γιατί. Τι θα κάνει δηλαδή, το απόλυτο. Τι προάλλε το συζητούσαμε. Για το ψυχολογικό ναι, κομμάτι. Ναι, ναι. Τώρα είναι το ψυχοπνευματικά, πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι. Τώρα. Χάθηκε βαθμού όρων, ναι. Και τι έκανε. Αυτό μου βλέπει πέσει. Αν καταρρεύσει, σημαίνει ότι. Νομίζω ότι ο Κλόπ αυτά είναι πολύ δυνατό. Πιστεύω ότι θα του έχει συγκεντρωμένο. Και εσύ τι ζορίζεται πάντω τελευταία. Φυσικά. Δύο μάτι στο 1-0. Δεν έχει, δεν είναι εκεί πέρα σε αυτά. Μπορεί να χάσει από όλου. Ναι, ναι, ναι. Από τον τελευταίο. Αν δεν παίξει ή αν δεν είσαι λίγο έτσι συγκεντρωμένο, χάνει βαθμού. Άλλο Νοέμβρη, άλλο Μάρτη. Ναι, σωστά. Πάντα. Σωστά. Λοιπόν, ο διαιτητή σφίριξε. Δεν σφίριξε τη λήξη, σφίριξε το πέναλτι. Ο Γιώργος Ζαγόρας είναι έτοιμος να πάρει σκυτάλι. Το ανάλυσε τον παρυπρέ.gr. Ήταν μαζί σαν του δύο μέχρι και τώρα. Ραντεβού αύριο στις 2 με νέα θέματα, με νέες αναλύσεις. Έρχονται και βίντεο στο ripers.gr στο Facebook. Μείνετε συντονισμένοι εκεί. Μείνετε συντονισμένοι για το Λίμπερο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.